Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο Ερήμη Τροχέτ. Πάμε να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο σχέδιο, το οποίο το έχουμε αρχίσει για φουστανάκι. Είναι για ένα κοριτσάκι ηλικίας 6 μηνών έως 12 μηνών. Εγώ το έχω πλέξει σε χρώμα κίτρινο. Εσείς μπορείτε να το βάλετε και σε όποιο άλλο χρώμα θέλετε. Έχω χρησιμοποιήσει την πλέξη, το τετράγωνο της γιαγιάς και το τρίγωνο της γιαγιάς. Στο προηγούμενο βίντεο είχα χρησιμοποιήσει... Θα δείτε μια αλλαγή στη φούστα, την έκανα, δεν μου άρεσε και γι' αυτό την έκανα αλλαγή σε αυτό το βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Ειρήνη Project, να πατάτε το κουδουνάκι για την ειδοποίηση στο νέο βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι για να αποθηκεύετε και φτιάξτε τα και μοιραστείτε τα με τις φίλες σας, χαρείτε τα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Εγώ έφτιαξα κορίτσα αυτή τη στιγμή 4 τετράγωνα και 4 τρίγωνα από την πλέξη το τετράγωνο της γιαγιάς, ώστε να είναι η βάση για το τοπάκι του επάνω μέρος του φορέματός μου. Τώρα εγώ θα αρχίσω να κάνω το φουστάνι. Για να κάνω το φουστάνι θα πάω να κάνω ένα μαγικό κόμπο και θα πάω ακριβώς εδώ στο κέντρο, θα βάλω το βελονάκι μου και θα περάσω και θα κάνω μία αλυσίδα, δύο αλυσίδες, τρεις αλυσίδες, τέσσερις αλυσίδες, πέντε αλυσίδες. Θα πάω απέναντι εδώ και θα πάω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα κάνω μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω δίπλα εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι κορίτσα. Μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω απέναντι εδώ ακριβώς και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω δίπλα πάλι ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς εδώ στο κέντρο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω δίπλα εδώ πέρα και θα κάνω πάλι κορίτσα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα πάω ακριβώς στο κέντρο εδώ πέρα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω απέναντι εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Και μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω δίπλα και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω στο κέντρο επάνω εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Και μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω δίπλα και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω δίπλα και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω δίπλα εδώ πέρα. Ανάμεσα εδώ, θα πάω εδώ, ακριβώς δίπλα και θα κάνω πάλι ποδαράκι κορίτσα. Μία, δύο αλυσίδες, θα περάσω δίπλα εδώ πέρα. Ακριβώς και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία, δύο, θα πάρω κλωστή και θα πάω στη μέση εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Και μία, δύο, θα περάσω ακριβώς απέναντι, πάλι ποδαράκι. Μία, δύο, δίπλα εδώ πέρα, ποδαράκι. Μία, δύο, ακριβώς απέναντι εδώ, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Και μία, δύο, στο, θα πάω να κλείσω πάλι το ποδαράκι μου. Και έχουμε και λέμε. Κορίτσα. Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα μπω στην ίδια από εκεί που ξεκίνησα την αλυσίδα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα μπω από την δεξιά μεριά προς την αριστερή, ώστε να κάνω ένα ανάγλυφο ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάω απέναντι ακριβώς και θα πάω να κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες. Ξανά θα ξαναπατήσω και θα κάνω πάλι ποδαράκι.
Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ανάγλυφο ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα πάω δίπλα εδώ και θα κάνω πάλι. Ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες θα πατήσω και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ανάγλυφο ποδαράκι. Μία αλυσίδα και θα πάω να κάνω V. Μία αλυσίδα θα πάω να κάνω δίπλα πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα περάσω και θα πάω απέναντι εδώ πέρα και θα κάνω V. Δηλαδή ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα ξαναπατήσω για να ξανακάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα πάω να κάνω ανάποδο ποδαράκι κορίτσα. Μία αλυσίδα θα πάω δίπλα και θα κάνω πάλι V. Με ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες και ξανά στην ίδια σημεία θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή, θα κάνω ανάποδο ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα πάω δίπλα εδώ και θα κάνω ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες και θα ξαναπατήσω στο ίδιο σημείο να κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή και θα κάνω ανάποδο ποδαράκι. Μία αλυσίδα θα πάω να κάνω δίπλα εδώ ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες και ξανά ποδαράκι. Αν κορίτσα θέλετε να είναι πιο αραιό το φορεματάκι, αντί για μία αλυσίδα εδώ πέρα, μπορείτε να βάλετε ή δύο ή τρεις, ανάλογα εσείς τι θέλετε. Μία αλυσίδα, πάω να και κάνω ανάποδο ποδαράκι. Μία αλυσίδα, πάω και κάνω νοποδαράκι. Δύο αλυσίδες, ξανά στο ίδιο σημείο πατάω για να κάνω πάλι ποδαράκι, δηλαδή να κάνω το βέ μου. Μία αλυσίδα, ανάποδο ποδαράκι κορίτσα τώρα. Μία αλυσίδα, πάω δίπλα εδώ. Για να κάνω V, μία αλυσίδα, δύο, μία αλυσίδα πάω και κάνω νο, ένα ποδαράκι και μία αλυσίδα και πάω απέναντι και κλείνω. Και πάω και κάνω αυτή τη στιγμή ένα μπουβό. Και κάνω τρεις αλυσίδες, παίρνω κλωστή και πάω και κάνω δύο ποδαράκια, ένα της αλυσίδας και ένα το κανονικό, δύο αλυσίδες, ξανά μέσα θα ξαναμπαίνω στο ίδιο σημείο, κάνω ένα ποδαράκι, ξανά στο ίδιο σημείο πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω ακριβώς να κάνω ανάποδο ποδαράκι, μία αλυσίδα, ξανά μέσα για να κάνω πάλι κορίτσα, δύο ποδαράκια, δύο αλυσίδες, ξανά μέσα να ξανακάνω ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή να πάω να κάνω ανάποδο ποδαράκι, μία αλυσίδα, πάω δίπλα και κάνω πάλι ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, δύο αλυσίδες, ξανά μέσα, ξανακάνω ένα, δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή, κάνω ανάποδο ποδαράκι και μία αλυσίδα και πάω ξανά να κάνω πάλι δύο ποδαράκια, μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή ξανά μέσα, ξανακάνω ποδαράκι, παίρνω κλωστή ξανά μέσα, ξανά ποδαράκι, μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή, πάω να κάνω ανάποδο ποδαράκι, μία αλυσίδα, δίπλα, ξανά ποδαράκι, παίρνω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο, ξανακάνω ποδαράκι και μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, ξαναμπαίνω στο ίδιο σημείο, ξανακάνω ένα, ένα, δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα κάνω ανάποδο ποδαράκι και αυτό κορίτσα θα το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της σειράς μας. Ένα αλλάξ, δηλαδή μία αλυσίδα και πατάω δίπλα και κάνω ποδαράκι. Εκεί που έχω κάνει το V θα πατάω δύο φορές για ποδαράκι, δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω την από κάτω μου και θα κάνω ποδαράκι.
Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά, κορίτσα, θα αρχίσει να σχηματίζεται το φόρεμά μας. Αν το θέλετε λίγο φαρδί, κορίτσα, το φόρεμα εδώ πέρα στις μύτες, αυξήστε μόνο από μία αλυσίδα, κάντε το ή δύο ή τρεις. Αναλόγως και τι νήμα θα χρησιμοποιήσετε και πώς πλέχει κάθε μία σας, γιατί πολλές πλέχετε σφιχτά, πολλές πλέχετε αραιά. Πάει με βάση και το χέρι της κάθε μιας νήμας μας για να υπολογίζουμε την αλυσίδα. Μία αλυσίδα και πάμε να κάνουμε δύο ποδαράκια. Μία, δύο αλυσίδες, ξανά στο ίδιο σημείο να κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα ξαναβώ, θα ξανακάνω ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα κάνω ένα ανάποδο ποδαράκι, μία αλυσίδα και θα πάω δίπλα εδώ, κορίτσα, και θα κάνω και θα κλείσω. Και θα πάω, θα κάνω ένα βουβό και θα μπω μέσα και θα κάνω πάλι ένα βουβό και τρεις αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα ξαναμπω μέσα, κορίτσα, και θα ξανακάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα περάσω ακριβώς απέναντι το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κάνω ανάποδο ποδαράκι. Και μία αλυσίδα και θα περάσω απέναντι εδώ και θα κάνω πάλι μύτη. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή ακριβώς απέναντι, θα βγω και θα αρχίσω και θα κάνω απέναντι, θα πάω να κάνω πάλι ποδαράκια, ένα και ένα δύο, ένα και ένα δύο αλυσίδες, ξανά στο ίδιο σημείο και με αυτόν τον τρόπο, κορίτσα, σιγά σιγά θα φτιάξετε όσο μήκος θέλετε το φορεματάκι, ανάλογα για το ύψος του κάθε παιδιού και το και την περιφέρειά του. Ό,τι απορίες έχετε, επισκεφτείτε με στη σελίδα μου Ειρήνη Κρόκετ. Καθώς και στην ομάδα μου πλέχουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι. Σας ευχαριστώ πολύ.